Τρέψτε μου να ξεκινήσω συνεχίζοντας την αναφορά του Άγγελου. Εγώ είμαι οργανωμένος στην αριστερά από τα 18 μου χρόνια και η αριστερά στην οποία οργανώθηκα και παραμένω αδιάλειπτα από τότε, ούτε μια μέρα ανένταχτος, έλεγε πάντα ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει και ότι η Ευρώπη ή θα είναι ενωμένη, δημοκρατική, κοινωνική για τους πολλούς, για τους λαούς και όχι για τα μονοπόλια, τους λίγους και τους τραπεζίτες ή δεν θα υπάρξει. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε τώρα. Και αν κάτι πετύχαμε, που κάτι πετύχαμε ως ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια ως κυβερνόσα αριστερά και αν πετύχαμε και κάτι ως ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τα σχεδόν 5 χρόνια που συμπληρώνουμε από την προηγούμενη νίκη μας, το οφείλουμε στο ότι κρατήσαμε σταθερή αυτή την αριστερή πηξίδα και αυτό το αριστερό σχέδιο για το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία που παραμένει ο στρατηγικός μας στόχος και για την Ευρώπη των πολλών και των λαών κόντρα στην Ευρώπη των τραπεζιτών και των ελίτ. Μπορεί να βρεθήκαμε αναγκασμένοι από δυσμενείς συσχετισμούς να γονατίσουμε τον Ιούλιο του 2015. Αλλά ποτέ δεν ερωτευτήκαμε τα μνημόνια. Και ποτέ δεν απεμπολίσαμε το στόχο μας να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και τις παθογένειες που προκάλεσαν τη χρεοκοπία και να αρχίσουμε να επουλώνουμε τις πληγές που προκάλεσαν η χρεοκοπία και οι μνημονιακές συνταγές. Το γεγονός ότι είχαμε σχέδιο, κοινωνική αντοχή και πάντα στα δύσκολα προσφεύγαμε στο λαό ήταν η βασική μας πολιτική δύναμη. Όταν βρεθήκαμε ενώπιον του σχεδίου του Σόιμπλε για Brexit, προσφύγαμε στο λαό και ο λαός είπε διεκδικούμε λύση εντός ευρώ αλλά αξιοπρέπειας, ικανή να μας οδηγήσει εκτός μνημονίων και είπε αυτό το πράγμα με 62% στο δημοψήφισμα, γιατί χωρίς αυτό οι εξελίξεις θα ήταν διαφορετικές. Και όταν ξέραμε ότι πίσω από κλειστές πόρτες θα βρεθούμε πάλι με το 18-1, προκειμένου να ρηγματώσουμε αυτό το μπετόν που είχαμε απέναντί μας, επιλέξαμε να μιλήσουμε ανοιχτά για το ελληνικό ζήτημα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό ήταν πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πρόταση που κατέθεσα στον Αλέξη Τσίπρα, είπε το ΟΚ, στη συνέχεια την πρότεινα στον Μάρτιν Σούλτς και συζητήσαμε μπροστά σε όλο, όχι μόνο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, την ανάγκη να μπει τέλος σε αυτό το μαγκανοπήγαδο της λιτότητας και της ταπείνωσης. Και αυτό μας βοήθησε πολύ, αυτός ο οδυνηρός συμβιβασμός που είχε την μικρή γεύση της ΣΥΤΑΣ, να μας δώσει και τη δυνατότητα με κάποια στοιχεία να μπορέσουμε να ξανασηκωθούμε. 86 δις ευρώ δάνειο με επιτόκιο κάτω από 2% για 3 χρόνια και μια δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους. Και τότε πήραμε πάλι την απόφαση να προσφύγουμε στο λαό, πράγμα που δεν έκαναν όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα και όσοι υπέγραψαν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που ήταν 10 φορές πιο δυνηρά σε μέτρα λιτότητας. Και όπως δεν ερωτευτήκαμε ποτέ τα μνημόνια, δεν ερωτευτήκαμε ποτέ και την ιδέα να κάνουμε μεταγραφή σε άλλη πολιτική οικογένεια. Όλη μας η πολιτική και το σχέδιό μας να οικοδομήσουμε ερίσματα και αρχίσαμε να οικοδομούμε την Προοδευτική Συμμαχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ πριν αρχίσουμε να την οικοδομούμε στην Ελλάδα, στηρίχτηκε στο ότι εμείς ήμασταν μια δύναμη της αριστεράς
με όραμα για το αύριο, το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία, με σαφή αριστερή φυσιογνωμία και ταυτότητα, αλλά και με τη βούληση την πολιτική να χτίσουμε συμμαχίες ικανές να επιτρέψουν σε μας να βγάλουμε τη θηλιά από το μνημονίο, από το λαιμό, να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε παθογένειες στη χώρα μας, αλλά και να βρούμε κι άλλους που να συμμερίζονται έστω και μερικά τους στόχους μας για ενωμένη δημοκρατική κοινωνική Ευρώπη. Και όλη μας η προσπάθεια ήταν, σοσιαλδημοκράτες, ξεκολλήστε από τη δεξιά, που σας οδηγεί στην μπασοκοποίηση αυτή η πορεία. Επιστρέψτε στις προοδευτικές σας ρίζες. Πράσινοι, αφήστε την απολύτικη κεντρώα οικολογία και θυμηθείτε τις προοδευτικές ριζοσπαστικές σας ρίζες. Και η προοδευτική συμμαχία, το Progressive Caucus, όταν ξεκίνησε να δημιουργείται και είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι εκ των συνειδητών, δεν ήταν με όλους τους σοσιαλιστές, δεν ήταν με όλους τους πράσινους. Ήταν με τους πιο αριστερούς σοσιαλιστές, με τους πιο αριστερούς πράσινους και ξεκίνησε από δράσεις αλληλεγγύης για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό. Και μετά άρχισαμε να βάζουμε και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που περίφημα τα ανέλησε η Νατάσα η Ρωμανού και τα θέματα του κοινωνικού κράτους και τα θέματα του κράτους δικαίου και τα θέματα των ανισοτήτων που γεννούν και τρέφουν την ακροδεξιά. Και αρχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό και να ξανασηκώνουμε και την Ελλάδα και να εξηγένουμε τα δημόσια οικονομικά και να αρχίζουμε να επουλώνουμε πληγές ήδη μέσα από τα μνημόνια. Είμαι βέβαιος ότι ο Ευκλήδης θα πει ενδεχομένως περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος. Αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ απέναντι σε μια νέα δημοκρατία που άφησε έλλειμμα 15,1% το 2009, ενώ έδινε πλαστά στοιχεία ότι τάχα ήταν 6%, εμείς από το 16-17 ήδη καταφέραμε, και σε αυτό έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και θέλω να το πω δημόσια ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος και το Οικονομικό Επιτελείο, να αναγκάσουμε τον επικεφαλής της Eurostat, τον Γερμανό Ραντεμάχερ, έναν τεχνοκράτη συντηρητικό, να πει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ελληνικές στατιστικές, οι δημόσιες, είναι πλέον πιο αξιόπιστες και από τις γερμανικές. Γιατί στο μεταξύ καταφέραμε, πράγμα που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, να διαμορφώσουμε με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια επιτροπή που ασκούσε κοινοβουλευτικό έλεγχο στα μνημόνια και στον τρόπο που εφαρμοζόταν. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Και όταν το πρωτοπροτείναμε, αφού το είχαμε ζυμώσει και είχαμε διαμορφώσει σε αυτό τη στήριξη αριστεράς σοσιαλιστών πρασίνων και είχαμε πάρει και το OK από τον Μάρτιν Σούλτς, και αυτά θέλουν δουλειά, δεν γίνονται έτσι με το καλημέρα σας, έστειλε μια επιτροπή ο Τσίπρας, ζήτησε να συγκροτηθεί μια επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η πρώτη αντίδραση του Ντάισελμπλουμ ήταν όχι, δεν είναι υποχρεωμένο το Eurogroup να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όντως, θεσμικά, με βάση τους κανόνες, δεν είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί. Είναι μια ακόμη απόδειξη του ελλείμματος δημοκρατίας και διαφάνειας μέσα στην Ευρώπη. Αλλά αυτή η επιτροπή τελικά συγκροτήθηκε ομόφωνα, δούλεψε, έφερε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί όταν τους τριμώξαμε μας είπαν λάθος πολλαπλασιαστές για τον τριπλασιασμό της ανεργίας, για την ύφεση την μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την περιπέτεια του ελληνικού λαού που πλήρωσε όλο το μάρμαρο της χρεοκοπίας. Εκεί ομολόγησε και ο Ραντεμάχερ την αξιοπιστία των στατιστικών μας και εκεί αρχίζαμε να χτίζουμε ερίσματα. Ερίσματα στον ελληνικό λαό, στα πολύ δύσκολα που μας βοήθησε, παρά το ότι του προσθέσαμε 6,5 δις μέτρα λιτότητα στην πλάτη, 62 ήταν τα πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, 6,5 το τρίτο το δικό μας. Από μια σκοπιά μπορείς να λες 10 φορές λιγότερα τα δικά μας. Από τη σκοπιά μας του πολίτη είναι 62 συν 6,5. Και καταφέραμε με την κοινωνική μεροληψία των μέτρων μας, πρωτογενές κοινωνικό μέρισμα το 16, το 17, το 18, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα μέσα στα μνημόνια το 17 και επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς και μείωση της ανεργίας. Και εκεί ο Ευκλήδης προφανώς το έχει ζήσει περισσότερο από μένα, αλλά εκεί που είδα εγώ να γυρίζει το κλίμα ήταν την άνοιξη του 17, όταν πια φαινόταν ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να ανακάμπτει, στο Eurogroup της Μάλτας, όταν δρομολογήθηκε η διαδικασία για την ελάφρυνση του χρέους και φαινόταν ότι πάμε εμείς να βγάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια και να αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες, τις συστημικές που την είχαν οδηγήσει στη χρεοκοπία, χωρίς να πάψουμε να είμαστε το κόμμα της αριστεράς. Ακριβώς επειδή δεν πάψαμε να είμαστε το κόμμα της αριστεράς. Και από εκεί που το 2015 δεν ήθελε κανείς να βγει φωτογραφία με τον Τσίπρα και εγώ όσο αρχισυριζέως εκεί ήμουνα ο μπαμπούλας και ο Τσακαλώτος ήταν ο μαρξιστής οικονομολόγος με το περίεργο ντύσιμο και τα λοιπά που τον αντιμετωπίζανε περίεργα. Έτσι ήταν τα πράγματα. Όταν είπαμε να φέρουμε στην Επιτροπή αυτή την κοινοβουλευτική του ελέγχου τον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο να μας μιλήσει, άλλαξε το κλίμα. Και μετά έρθε και ο Χουλιαράκης και πρόσθεσε στοιχεία τεχνοκρατικής επάρκειας και σταθερότητας ότι μπορούμε εμείς και να στρέφουμε την οικονομία προς την ανάκαμψη και να μειώνουμε την ανεργία και ό,τι περισσεύει από το δημοσιονομικό, τη δημοσιονομική εξυγίανση να το δίνουμε σε αυτούς που πλήρωσαν το μάρμαρο. Και τώρα πια έδειχαν στον Ευκλήδη προηγουμένως ένα δημοσίευμα του Euractiv, όχι της Αυγής, όχι της Εποχής, που λέει σε πείσμα της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως των αυστηρών δηλώσεων του Ρέκλινγκ μετά το Eurogroup, καμία από τις κυβερνήσεις κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν έχει φέρει ενστάσεις για τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ετοίμασε το οικονομικό μας επιτελείο, διότι αυτά στηρίζονται σε υγιή δημόσια οικονομικά, σε περισσεύματα, σε δημοσιονομικό χώρο που εμείς δημιουργήσαμε και τον δημιουργήσαμε γιατί περιορίσαμε και τις κλεψιές. Και αυτό μας το λέει ο κόσμος στα χωριά, που πολλές φορές τα μέλη μας και τα στελέχη μας, επειδή είναι κουρασμένα από τους πολλούς αγώνες, έχουν λιγότερο δυναμισμό και επιθετικότητα στο να απαντούν σε αυτούς που μας σηκώνουν το δάχτυλο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ήμασταν στην Κρήτη και ήταν και ο Σπύρος και ήταν και η Άννα και ήταν και άλλοι συνυποψήφοι. Ο κόσμος, ο έξω από μας, αυτό που λέμε κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δυναμισμό και κινητοποίηση και λέει κάντε περισσότερο αγώνα για να μην έρθει η οπισθοδρόμηση που εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά με μεγαλύτερη ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτοί άφησαν το έλλειμμα 15,1%. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πάει τη Νέα Δημοκρατία πολύ πιο δεξιά από εκεί που την είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί που από πίσω από την κουρτίνα βρίσκονται οι ολιγάρχες, καναλάρχες, εφοπλιστές που τους χρηματοδοτούν, τους βγάζουν γραμμή ή και τους υποκαθιστούν όταν φαίνεται ότι είναι λίγοι. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τη συνέντευξη Μαρινάκη τις τελευταίες μέρες. Είναι και το αντικοινωνικό τους πρόσωπο, το αντικοινωνικό τους πρόγραμμα που κάνει έναν κόσμο να κινητοποιείται υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έστω και κριτικά, παρότι μας κάνει κριτική και τη χρειαζόμαστε αυτή την κριτική. Όπως επίσης βλέπω και κόσμο που είναι στα αριστερά μας, που ψήφισε τις προηγούμενες φορές ΛΑΕ, Ανταρσία, ΚΚΕ και ο οποίος θα μας δώσει αυτή τη φορά κριτική ψήφο γιατί αρνείται το όχι των κομμάτων αυτών στη Συμφωνία των Πρεσπών με επιχειρήματα δανεικά από τον ελληνικό εθνικισμό. Λοιπόν, επειδή εδώ είμαστε πεισμένοι και επειδή θα ακολουθήσει και ο Ευκλήδης, εγώ προσθέτω δύο πράγματα και κατεβαίνω από το βήμα. Πρώτον,
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι μαγιά για να κάνουμε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε κόμμα. Το κόμμα μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα υπόδειγμα αριστερής φυσιογνωμίας και ταυτότητας που οδηγεί σε νικηφόρα στρατηγική. Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ίδιοι άνθρωποι στην ηγεσία που ήμασταν και όταν ήμασταν στο 3 και στο 5. Αλλά έχουμε τώρα ασκηθεί, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του παρελθόντος, όχι στις πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης, που κάποτε ήμασταν μέτρο, αλλά στις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Και δεν είμαστε ο κανόνας στην αριστερά. Δυστυχώς δεν είμαστε ο κανόνας στην αριστερά. Βλέπω τον Παύλο τον Κλαβιανό και χαμογελά. Διότι στην Ιταλία δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να έχουμε αριστερούς ευρωβουλευτές στην ευρωομάδα μας. Διότι στη Γαλλία έχει 7 ψηφοδέλτια στο όνομα της αριστεράς που κατεβαίνουν στις ευρωεκλογές, συν 4-5 από τα κίτρινα γυλαίκα. Να γιατί πρέπει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και επίσης κανείς δεν μας ζητά από τους συμμάχους μας να γίνουμε ένα πράγμα όλοι μαζί αχταρμάς, ίσα ίσα. Που η πολιτική των συμμαχιών επιτρέπει στον καθένα με την ιδιαιτερότητά του να μετάσχει σε αυτό το πλατή προοδευτικό μέτωπο και εμείς σεβόμαστε την αυτονομία και τη φυσιογνωμία και την ιδιαιτερότητα και της μεμονωμένης προσωπικότητας και της μικρής πολιτικής κίνησης. Και αυτό είναι που ανοίγει και διαμορφώνει πλειοψηφικά ρεύματα. Και έχουμε, κατά τη γνώμη μου, δουλειά να κάνουμε. Πρώτον, για να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές, πρέπει όλοι μας να γίνουμε πολλαπλασιαστές του μηνύματος, γιατί υπάρχει ακόμη πολλής κόσμος που δεν έχει ακόμη αποφασίσει και κυρίως νέοι άνθρωποι, 17άριδες που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και πρέπει να τους θυμίσουμε ότι ψηφίζουν γιατί εμείς εγκρίναμε αυτή την πρόταση όταν η Νέα Δημοκρατία τους έλεγε, καταψηφίζοντας, ότι οι 17άριδες λέει ψηφίζουν μόνο στις δικτατορίες. Τα μπερδέψανε και εκεί. Στις δικτατορίες δεν ψηφίζει κανείς. Αντίθετα, στην Αυστρία και στη Μάλτα ψηφίζουν και οι 16άριδες. Αλλά πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Όπως επίσης και ανθρώπους που παραμένουν κριτικοί, επιφυλακτικοί στο αν θα ψηφίσουν. Αλλά αν έρθουν στην κάλπη, επειδή δεν είναι δεξιοί, επειδή δεν θέλουν την οπισθοδρόμηση, οι περισσότεροι θα έρθουν μπροστά μας. Έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε, πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα φανεί το πράγμα στο τέλος της κάλπης, όταν κλείσει. Η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε και την πρωτιά στις ευρωεκλογές και αυτό μας το λέει ακόμη και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Αυγενάκης, που μιλάει για νοθεία. Και μπορούμε να κερδίσουμε και τις προσεχείς εκλογές. Αλλά μετά τις ευρωεκλογές και για να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε το αριστερό μας κόμμα πιο μαζικό, πιο συλλογικό, πιο δημοκρατικά οργανωμένο, πιο καλά γιωμένο στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, γιατί εκεί μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, και πώς θα κάνουμε και την Προοδευτική Συμμαχία ένα μαζικό φαινόμενο που να οργανωθεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε πόλη, για να πιάσει το ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό φάσμα. Γεια σας και με την νίκη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω ευθύνης.